Με στόχο η εμβληματική για την Πάτρα αθλητική κατάσταση στην περιοχή της Αγιάς να αποκτήσει νέα ζωή και να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Λευτέρης Αυγενάκης υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Σύμφωνα με αυτό, η Περιφέρεια θα παράσχει κάθε τεχνική συνδρομή προκειμένου να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι μελέτες που αφορούν στην ανάπλαση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων Αγιάς, δηλαδή του παλαιού κολυμβητηρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης, το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει τις απαιτούμενες μελέτες για την πλήρη και εύρυθμη λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου Τόφαλος, συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού γυμναστηρίου. Έτσι συζητήσεις και διεργασίες τόσο με το Υπουργείο όσο και με τη διοίκηση του ΠΕΑΚ. Σήμερα είμαστε στην πολύ ευτυχή θέση να υπογράψουμε ένα συμφωνητικό, μια συνεργασία ουσιαστικά η οποία ξεκινάει σήμερα και έχει να κάνει με την αναμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚ που περιλαμβάνουν φυσικά και το κολυμβητήριο της Αγιάς και τον γύρωθεν αυτού χώρο, δηλαδή τα γήπεδα μπάσκετ και τέννις που υπάρχουν στην περιοχή. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για μια πρωτοβουλία η οποία αναδεικνύει το σύνολο της περιοχής, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εγκατάλειψη, δεν τιμά την πόλη της Πάτρας και δεν τιμά τους πολίτες της Πάτρας μια τέτοια αθλητική εγκατάσταση να μην μπορούν να την χαίρονται. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε και πάλι στον πατραϊκό λαό την ευκαιρία να χαρεί μια τέτοια αθλητική εγκατάσταση, αναβιώνοντάς την, αναμορφώνοντάς την και δίνοντάς την σε όλους τους πολίτες να την χαρούν. Σε συνδυασμό φυσικά με την βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου που επίσης θα επιμεληθούμε, αλλά και την γενικότερη βελτίωση της περιοχής στην Αγιά, που έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία από την Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι το σύνολο θα είναι κάτι το οποίο θα χαρεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο πολίτης της Πάτρας και όχι μόνο. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής, διότι μια συζήτηση που ξεκίνησε το καλοκαίρι στα πλαίσια της διεξαγωγής των παράκτητων μεσογειακών αγώνων συνεχίστηκε όλο το επόμενο διάστημα και φτάσαμε σήμερα να υπογράφεται ένα μνημόνιο, μια σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Αθλητισμού, με την επικουρία της διοίκησης του ΠΕΑΚ, αλλά φυσικά και την στήριξη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με τους οποίους έχουμε μια άλλη συνεργασία και τους ευχαριστώ ιδιαίτερως. Μια συνεργασία η οποία ελπίζουμε να αποδώσει και θα αποδώσει και κυρίως θα ικανοποιήσει. Θα ικανοποιήσει μια μεγάλη ανάγκη των πολιτών της Πάτρας και όχι μόνο, που ακούει στο όνομα Κολυμβητική Πισίνα στην Αγιά, αλλά και μια σειρά από εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν γεράσει, έχουν παραμεληθεί και που, έχουν ανάγκη στήριξης. Γι' αυτό το λόγο και κάνουμε συνέργειες. Συνεργαζόμαστε ώστε να τρέξουμε ταχύτερα, να έχουμε τις καλύτερες δυνατότητες απορροφήσεις και φυσικά να μπορέσουμε να παραδώσουμε τις αθλητικές υποδομές στους πολίτες της Πάτρας, της Αχαΐας, της Περιφέρειας. Είναι θετικό ότι γίνεται, επανέρχεται κάτι το οποίο είναι όριμο για την πόλη μας εδώ και πόσα χρόνια. Αυτά έπρεπε να είχα λυθεί χθες. Να δούμε λοιπόν το σχεδιασμό, θα βρεθούμε από Δευτέρα, να δούμε τις λεπτομέρειες. Εμείς εκείνο το οποίο ζητούμε ως πόλη, τι είναι, εχθές έπρεπε αυτό να ήταν κούκλα, να το ευχαριστιόμαστε, γιατί αυτά είναι αυτονόητα. Κάθε καθυστέρηση είναι ένα αδικαιολόγητο γεγονός.